Εντάξει, είπα ένα κομμάτι που είπε ο παπάς μου, που μπορώ να θυμάσαι, ήταν της καταδρομής. Ναι. Και είπε μου για έναν Δημήτρη Τσαρούχη, διοικητής. Ο οποίος είχε ένα μεγάλο σήμα του Ολυμπιακού Λευκοσίας στο σώμα του στο αυτοκίνητο. Και είπε μου μια ιστορία. Πες. Ότι απαγορεύονται τότε, για να τα αποχέσει, ήταν οι παγιές, να πάεις ακόμα και μέχρι την πύλη. Να κάνεις άδεια να πάει στην πύλη. Ναι. Και στέλνει η Ομόνια για να μιλήσει με τον Σαββίδη. Πώς ήταν η... Όχι, δεν ήταν έτσι, διότι... Όχι, καμία σχέση. Είπε μας να ρωτήσω λίγο κάπως... Ναι, ναι, όχι, όχι. Περάσανε χρόνια. Απλώς με τον Σαρούχαν, τον διοικητή... ήταν διοικητής, ναι, στις καταδρομές, τραγουστή δεύτερη μήνα καταδρομών. Ήταν με τα υπηρεσιακά, ξέρεις. Μάλιστα. Εγώ έπαιζα στον Ολυμπιακό, αλλά ήταν την περίοδο που ήθελα να φύγω και να πάω στην Ομόνια. Μάλιστα. Είναι εκεί που, ξέρεις, δεν άρεσε σε κάποιους το γεγονός ότι ήθελα να φύγω να πάω στην Ομόνια. Και όντας στις καταδρομές και με τους διοικητές τότε ειδικά ο Τσαρούχας, ναι, δεν αντέδρασε. Αντέδρασε όμως ένας άλλος, ο Παπα-Νικολάου, κάτι τέτοιο, το θυμάμαι κατά το όνομα του, ο οποίος ήταν... τα είχαν επί χούντας, είχε πόστο. Μάλιστα. Βλέπεν το κομματικά, βλέπεν το διαφορετικά. Ήταν να μετακομίσεις κομματικά σε άλλη ομάδα. Και με την πρώτη ευκαιρία βγάζαμε και αναφορά μοίρας, για να μην ημωρήσει. Για οτιδήποτε έκαμε. Αφορμή βοήθαμε. Με αφορμή βοήθαμε, ναι, τέτοια έτσι η κατάσταση, ναι. Μάλιστα. Βαγγέλης Παπα-Νικολάου, ναι. Μάλιστα. Ναι. Και όμως τελικά, όχι απλά πήγες στην Ομόνια, ναι, αλλά έγραψε και εποχές. Ναι, εποχή. Έτσι, ναι. Τούτον όσον αφορά τον που σου πέραμε. Ναι. Και μια δεκαετία το 80, στην οποία έχτισε την αυτοκρατορία της η Ομόνια. Συνέχιζε, ναι, συνέχιζε. Ουσιαστικά ήταν απλά η δεκαετία του 75-85, έτσι, ναι, και μέχρι το 90, ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και έπαιρνε μεταγραφή το 81. Το 81 έπαιρνε από Ολυμπιακό στην Ομόνια, ναι. Και πώς έγινε η... Ήταν, τότε συμφωνήσαν για 15.000 λίρες μεταγραφή. Να πληρώσει η Ομόνια στον Ολυμπιακό. Τελικά δεν τα βρίσκαν, κάποιοι διαφωνούσαν στον Ολυμπιακό να μην με δώσουν. Τελικά, εντάξει, καταλαβαίνω ότι ήθελα να πάω τόσο πολύ. Και υπήρχε τότε το καταστατικό, ήταν κάθε σου δύο χρόνια μπορούσε να φύγει ελεύθερο. Κάθε σου δύο χρόνια. Εγώ έκατσα ένα χρόνο και στον χρόνο έπρεπε. Μάλιστα. Εντάξει. Πρέπει να μην σε χτυπήσει. Έπαιξα στο ελληνισμό Αγαγίου, ξέρεις, για να μην. Να μην μείνει εντελώς. Ναι, 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 έτσι. Okay, και... Άρα καταλαβαίνω ότι ήθελα εγώ να πάω. Ήταν τόση με τις ενέργειες σου. Έτσι είναι η Βραντά. Πιάσε ο Ολυμπιακός 15.000 λίρες. Και έγινε η μεταγραφή μου στην Ομόνια. Και ποιος ήταν προπονητής στην Ομόνια? Σπάσου. Ο προπονητής τότε ήταν ο Σπάσου. Ο Βασίλης Σπάσου. Και ξεκίνησε. Πώς ήταν η μετάβαση που τον Ολυμπιακό μετά στην Ομόνια? Θυμούμαι ότι... Θυμούμαι 26 Σεπτεμβρίου απολύθηκα και μόλις απολύθηκα έγιναν και πια υπόγραψα, ξέρεις. Με χαρτί, μια... Ναι, 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 για... χωρίς προετοιμασία. Όμως, εγώ επειδή ξέρω ότι ήταν να κλείσει τον deal, βγήκα αναφορά μοίρας. Και από την 32 μοίρα καμεντρομών που ήταν στην, εδώ στα Λατσιά, ήθελα να πάω πάνω στο Μαχαιρά που είχε... Μάλιστα. Είχε φυλάκια, φυλάκιον εκεί και έκανα προπόνηση, ναι, ελεύθερα. Μαχαιράν, Καπέδες, κάθε μέρα δύο φορές. Τροχάδι. Τροχάδι, ναι. Έκανα, είχε μια ανηφόρα, έτσι, 100 μέτρα, έκανα έτσι, ατομική προπόνηση, σπριντάρισμα. Άρα, εν τούτο, ήταν το μυστικό του Σαββίδη, μετά νομίζω για τη σπιρτάδα, ναι, το... Όχι, εγώ θεωρώ ότι... Οι φυσικές ιδιότητες που ανέπτυξα ήταν γιατί που 5 χρονών σηκώνουμε η ώρα 5 το πρωί και πήγαινα στο σχολείο και παίζα ως ώρα 8 που ανοίγε. Δηλαδή εγώ ήμουν
Όταν ξεκινούσαν τα μαθήματα, εγώ ήμουν ήδη... Εσύ ήσουν ήδη γυμνασμένος... Ήμουν ήδη πτώμα. Ναι, ναι. Να μιλούμε για μεγάλη... Ναι, αλλά είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, μετά από τις 3 ώρες, τελειώνει το σχολείο ξανά μέχρι το βράδυ. Δηλαδή, μα, ξέρεις τι σημαίνει να προπονιέσαι χωρίς πρόγραμμα. Αλλά προπόνηση. Κίνηση, δηλαδή. Το σώμα σου εγκουράζεται, το δυνάμωνε. Ναι, να το κινείς 12 ώρες σχεδόν την ημέρα. Να αναπτύσσεις ιδιότητες φυσικές. Σίγουρα. Μπράβο, ύστερα. Τι λέει... αντιλαμβάνεσαι ότι ώρα με το κάνεις. Όχι, αλλά μετά έρχομαι και πάω πίσω και λέω, μα γιατί χωτούνται όλες τις δυνάμεις στην ενέργεια. Και καταλαβαίνεις ότι να τον λόγο. Μάλιστα. Ήταν γιατί ήταν οι αλάνες, ήταν γιατί είναι καθόμαστε ανθρώπινοι, γιατί είχαμε ενέργεια, γιατί μας άρεσε και ποιον που κάνουμε. Γιατί είμαστε άρρωστοι. Και εξαντλούσες την ενέργεια με μάπα, με τρέξιμο, πράγματα. Ναι, και πιάνες φυσικές ιδιότητες. Ναι, ναι. Και όλη μέρα είναι μπάλα. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να με σώκαμε κάποιος ειδικός στο επάγγελμα προπόνηση, αλλά πιάνες από μόνος σου... Συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, ιδιότητες που χρησιμοποιήσες, ναι, ναι. Έτσι, χωρίς να, σου, να σε καθοδηγήσει κανένα. Μάρκε του και του μετά, ο ειδικός και βοηθάζει τους αγιώσεις σε τούτα που έκαμε εσύ, να τα αναπτύξεις ακόμα παραπάνω. Ναι, ακριβώς. Αλλά να πτύσσουν να... Ακριβώς, ακριβώς. Και με την Ομόνια επανείδες πολλούς τίτλους, πολλά δέρματα, ήσουν άπιαστος, πήγα να δω και εγώ γιατί όσοι βέστησα τα βίντεο. Ναι, να σου πω, με την Ομόνια μόλις επήγαμε κάναμε double, κάναμε double τον επόμενο χρόνο. Εν τω μεταξύ, επειδή έκαμε προετοιμασία όλοι, εγώ ξεκίνησα να μου κάνω προετοιμασία με βασίλειο σπάσιο ατομική. Όταν ξεκινήσαμε, και εγώ ξεκίνησα και τρέχα δηλαδή σε ρυθμούς πολλά. Έτσι. Δεν πίνεται έτσι. Διαρωτά του, μα πιο σιγά, πιο σιγά, πιο σιγά. Προλαβαίνουν οι άλλοι. Νομίζω ότι ήταν τραυματιστό, ξέρεις. Ναι, ναι. Ενώ ήμουν έτοιμος, αφού πήγα πάνω 2 μήνες. Ναι, ναι, ναι. Πάνω στο μαχαιράν και έριξε, ναι, φοήθηκε. Ναι. Ναι. Και μπήκα έτσι σιγά σιγά, μπήκα μέσα στην προπόνηση. Αλλά επειδή δεν έκανα καθόλου προετοιμασία με την ομάδα, έβαζε με έτσι σιγά σιγά. Σιγά, σιγά. Σε κάποιο στάδιο. Όταν εμπήκες. Όταν εμπήκα, ιδιαίτερα μετά το παιχνίδι με το Αποέλ που κερδίσαμε ένα 0-1, ήταν Αποέλ. Είμαστε τυπικά φιλοξενούμενοι στο Μαγάρι. 0-1 και σκορά στο 87 και γερδίσαμε τα ΠΟΕ. Ήταν ο αγώνας που σηματοδότησε, ας πούμε, την μετέπειτα πορεία μου. Μάλιστα. Το ότι ο Γιώργος Σαρίς είναι έτοιμος... Ναι, ήταν το παιχνίδι που ήταν έτσι σημαδιακό, θα το λέγα, που στιγμάτισε την μετέπειτα πορεία μου στην Ομόνια, αλλά και γενικά στην καριέρα μου. Παίρνω τώρα την πάσα και άλλα παιχνίδια μέχρι τη στιγμή που έφυγε στιγμάτισαν τόσο πολλά. Έμεινα χαραμμένα στη μνήμη του Γιώργου Σαβίδη. Ήταν ένα παιχνίδι τελικό με τον Απόλλωνα, που σκόρα 2 γκολ, το 82, το 4-1 στον τελικό. Ήταν τον γκολ με τον Απόλλωνα στο Τσίριο, όχι λόγω του παιχνιδιού με τον Απόλλωνα, αλλά λόγω του πώς επιτεύχθηκε τον γκολ. Πώς επιτεύχθηκε τον γκολ. Που την πήρα από την δική μας την περιοχή και ξεκίνησα να πήρα τον γκολ του Απόλλωνα. Στη... Μάλιστα, πέρασες όπου πήγε μπροστά σου. Εντάξει, δεν είχε πολλούς, αλλά ξεκίνησαμε έτσι ταχύτητα. Τώρα που αντιμετώπισα τους αμυντικούς, τους ξέφυγα και σούτ έφυγε τον γκολ. Με τον διασκελισμό που σε χαρακτηρίζει, την ταχύτητα, την τρίπλα. Μπράβο, ναι, ακριβώς. Χαρακτηριστικά ακριβώς. Που είχες σαν παίχτης. Έτσι, έτσι. Ήταν ένα εξαιρετικό τελειώμα. Τα άλλα τα παιχνίδια που έξα ρόλο όσον αφορά τη μετέπειτα καριέρα μου και τη μεταγραφή στην Ελλάδα ήταν ότι έτυχε να πέσουμε μαζί με την Ελλάδα στον ίδιο όμιλο. Μάλιστα. Προπονητής τότε ήταν ο Μίλτος ο Αποστόλου. Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα κοίταζε προς την Κύπρο. Είχαν υπόψη, ας πούμε, τον Γιώργο τον Σαββίδη, αλλά το ότι έτυχε να... Την ευκαιρία να το δει ακόμα. Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι τα δύο παιχνίδια αυτά έπαιξαν γι' αυτά το ρόλο τους όσον αφορά στο να γίνει... Είχαν μια ανάποψη και νομίζω ότι ήταν κλειδώσαντη. Ναι. Μάλιστα, ο Μίλτος ο Αποστόλου,
όταν το ρώτησαν, ας πούμε, για μένα, είπαν ότι αν δεν πιάσει ο Σαββίδης στην ΑΕΚ, εγώ θα σκίσω τα διπλώματα μου. Κάτι ήξερε. Παρολίγο να τα σκίσει, διότι στην αρχή είναι πια καλά. Μα ναι, διάβαζα και άκουγα και πολλές φορές που αλήθεια ότι η πρώτη σου χρονιά όταν μετακόμισες δεν ήταν τόσο καλή. Κοίταξε να δεις. Πήγα το 87, είχα ένα βρέφος, η κόρη μου ήταν όταν έμεινε τα γραφή 2 μηνών. Ήρθαν Σεπτέμβρη. Εγώ έμενα σε ξενοδοχείο ακόμα, δεν μου είχα βρει καν ένα διαμέρισμα. Αν το πω να μείνεις. Το μωρό βρέφος, αρρωστούσε, δεν είχα αυτοκίνητο, ήμουν μόνος μου σε αστείο. Αυτά όλα πρέπει να τα λύσω, πώς θα ξυπνά. Δηλαδή πρέπει να αυτά να μου τα λύσουν ήδη, ήταν άλλες εποχές τότε. Τώρα μπορείς να έχεις ένα τέτοιο τίμα να βάζεις πάνω πίσω, δεν έχει... Δηλαδή λύσουν τα προβλήματα σου όλα και η ίδια η ομάδα. Εντάξει, μετά από 30 χρόνια φυσιολογικό να είναι διαφορετικά τα πράγματα, είναι πιο οργανωμένα και πιο επαγγελματικά για να βλέπουν τους παίκτες τους ακόμα καλύτερα. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να κάνει μια μεταγραφή για την αφήσεις να είναι σε ξενοδοχείο ή να μην έχεις ένα αυτοκίνητο και να έχεις θέματα για να μην τον βοηθάς. Οπότε πήγες τότε με όλα αυτά και μετά όταν φαντάζομαι πήγαν όλα σε μια γραμμή σε μια σειρά εξεπλώθηκε και πάλι ακόμη μια φορά ναι. Το ταλέντο. Τους πρώτους 6 μήνες έτσι ήμουν έξω από τα νερά μου. Όταν πήγα σε διαμέρισμα, ήρθε και αυτοκίνητο, πάνε και αυτοκίνητο, άρχισα να μαθαίνω για τον τρόπο οδήγησης και τον δρόμο σε αυτά όλα. Έμπαικα πλέον, άρχισα να εγκληματιστώ, να χαλαρώσω. Ναι. Να χαλαρώσω, δηλαδή να νιώθω κι εγώ άνετα. Ναι, την εξοικείωση, πλήρη εξοικείωση πλέον. Και άρχισα να δείχνω τον πραγματικό μου αυτό. Και έχουν να πούν και στην Ελλάδα τα καλύτερα και οι αντιπαλοί, δηλαδή όχι μόνο μπεις να γράψεις, Γιώργος Σαββίδης γράφουν ένας από τους 30 παίχτες που άφησαν εποχή και ιστορία με τη Φαϊλάν της ΑΕΚ, δηλαδή σημαντικό πρόσημο, αλλά και αντιπάλοι να τους πεις ένας και στην Ελλάδα να τους πεις Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, για όλο Σαββίδη, έτσι να σου πει κάτι. Νομίζω ότι ο καθένας εισπράττει από τη συμπεριφορά, εισπράττει τα πάντα από ό,τι δείχνει, δηλαδή το τι πράττεις, δηλαδή το τι βγάζεις, είτε μέσα στο γήπεδο, είτε έξω από το γήπεδο. Και επειδή ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν προκαλούσε, δεν ήμουν άνθρωπος των προκλήσεων, ούτε άνθρωπος που να προκαλέσει με τις δηλώσεις του. Αλλά είδα ότι έλεγες πάντα την άποψή σου. Την άποψή μου την έλεγα πάντα. Αν και πολλές φορές μπορεί να είναι δεν ήσουν τους ανθρώπους που εσύ όπως είχατε, έλεγες την άποψη σου πάντα. Όχι, μπορώ να σου πω ότι ήμουν και ένας μικρός επαναστάτης στα νιάτα. Ναι, την άποψή μου δεν μπορούσε να μου την στερήσει κανένας. Ναι. Όσον αφορά να τοποθετηθώ σε κάποια πράγματα που μου έτσι, μάλιστα ένιωθα ότι έπρεπε να υποθούν. Ήταν δίκαιο να λεχτεί αυτό το πράγμα. Και μέχρι στιγμής μπορώ να πω ότι είμαι, αλλά όχι όπως όσον ήμουν νέος. Ναι. Τώρα ξέρω και σε ποιον κόσμο ζω. Επαναστάτης πλέον δεν θέλω να γίνω. Ναι. Ήταν λίγο κορμαντικά τα πράγματα και υπήρχε ίσως το κενό ως προς το να κάνεις κάτι, να παλέψεις για τον τρόπο πετύχεις. Που ίσως να μην υπάρχει σε τόσο βαθμό τώρα. Ναι, θεωρώ ότι ένας που θέλει να αλλάξει πράγματα και θέλει να παλέψει, είναι να παλέψει όσο είναι νέος. Αν μεγαλώσεις είναι δύσκολο πλέον. Ναι. Δεν έχεις ούτε αυτόν το στενός. Ούτε την ενέργεια. Ούτε την ενέργεια, όπως το είπες. Αλλά καταλαβαίνεις ότι είσαι σε μια ηλικία που επιλέγεις δύσκολο να κάνεις τον επαναστάτη. Και επιλέγεις πολλά συγκεκριμένα τους αγώνες που να δώσεις πολύ. Εγώ θα προτιμούσα έτσι οι νέοι να ξυπνήσουν και να διεκδικήσουν αυτά που τους αξίζουν. Διότι αν η γενιά του πατέρα μου, του πατέρα σου ήταν πιο εύκολη όσον αφορά στο να επιβιώσει κάποιος, σήμερα
με τα πράγματα έτσι όπως τα βλέπω και με την τέταρτη τεχνολογική επανάσταση που ίσως να αλλάξει, ό, ίσως να αλλάξει σίγουρα, αντιλαμβάνεσαι ότι είμαστε σε έναν καπιταλιστικό σύστημα και σύστημα της αγοράς, της ελεύθερης αγοράς, που ο καθένας σειρά κερδίζει, δεν να σκεφτεί τον εργαζόμενο. Να σκεφτεί το κέρδος. Κέρδος, ναι. Και ο πολιτικός, οι πολιτικοί σήμερα, δεν έχουν την καλύτερη έξωθεν εικόνα προς τον κόσμο ότι το βοηθούν. Εντάξει, ιδιαίτερα και με τις τελευταίες εξελίξεις. Για να επιβιώσει. Ίσως και να χάθηκε και κάθε εμπιστοσύνη που υπήρχε. Ναι, δηλαδή πλέον στην πολιτική με ήττα και για τους... και η πολιτική με όμικρο γιώτα, να περάσουν μια περίοδο που να πρέπει να επιλύσουν προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολλά δύσκολα για την επιβίωση γενικά του ανθρώπου και της κοινωνίας και του εργαζόμενου. Ισχύει το μοράς, τσόντος. Και μέσα από το κομμάτι και μια άλλη ιστορία που ας πούμε μάθαμε, ότι έχεις πει μια ώρα κουβέντα μέσα από τις ζωές που ξεκινήσαμε, ότι πρέπει να ξέρεις πότε πρέπει να φεύγεις και αυτοί να μας αγαπούσουν. Θα σε ρωτήσω, ήταν μεγάλη πίεση που τους δημοσιογράφους στην Ελλάδα για το αν θα παραμείνει στην ΑΕΚ. Και ακόμη μια χρονιά, ακόμη μια χρονιά, πες τους για δύο πρωταθλήματα. Ήθελα πάντα να φεύγω όσο πιο ψηλά μπορώ. Και ήμουν έτσι διχασμένος το να παραμείνω ή να φύγω. Τότε είχε και πρόβλημα διοικητικών, δηλαδή δεν υπήρχε πρόεδρος. Υπήρχε και η πίεση που την Ομόνια, υπήρχε και το γεγονός ότι σκέφτομαι να έρθω, να μείνω, ήμουν πάνω στη, στην Πιλάντζα, να το πω έτσι κυπριακά. Στο τέλος όμως αποφάσισα ότι θα έρθω Κύπρο. Παρόλο που μετά πήγαινε ο Μελισσανίδης, πρόεδρος, και με πήρε τηλέφωνο και ήθελε, μάλιστα μου έδωσε, η Ομόνια μου έδωσε 50.000 για δύο χρόνια, λίρες τότε, ενώ ο Μελισσανίδης μου είπε 75.000 λίρες για ένα χρόνο. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι, ήταν, και του είπα, δυστυχώς έδωσα λόγο μου, το λόγο μου. Όχι υπογραφή, το λόγο μου. Είναι στη διαφορά του τότε με τώρα. Ναι, τότε με τώρα. Ο λόγος όμως ήταν... Και του ανθρώπου φυσικά, διότι εντάξει, μπορούσε και τότε κάποιος στη θέση μου να μην εντηρούσε τον λόγο του. Ναι, δεν ήταν να το πει κανένα, από τη στιγμή που υπήρχαν υπογραφές, αλλά τότε ο λόγος του ανθρώπου που λαλούμε ήταν το ίδιο βαρετός ή ακόμα παραπάνω και από το ίδιο την υπογραφή στο συμβόλαιο. Και έφυγες που την ΑΕΚ επέστρεψες στην Ομόνια, ήταν βέβαια διαφορετικά τα πράγματα. Υπήρχε μεγάλη πίεση. Η Ομόνια είχε ανάγκη να πάρει ένα πρωτάθλημα τίτλο. Αντιλαμβάνεσαι ότι, ξέρεις, πριν 30 χρόνια τώρα, πριν 28 κατά την ακριβία, στην Κύπρο τα πράγματα ήταν και συνδεδεμένα με, ξέρεις, κομματικά, πολιτικά. Ήταν και, υπήρχαν και οι εκλογές του 1993. Άρα όλα έπαιζαν το ρόλο τους. Είναι ένας κύκλος. Ένας κύκλος, έτσι, ναι. Ερχόμενος εδώ, πώς ήταν η κάρτα, πώς βρήκες τα πράγματα, πόσο εύκολο ήταν για τον Γιώργο Σαββίδη, που την ΑΕΚ Αθηνών, πριν ένα σπουδαίο φαντάζομαι πανεπιστήμιο, γιατί ήταν πολλά διαφορετική προσέγγιση πριν από τον 98 Λευκοσίας ξανά στην Ομόνια, όχι πως άλλαξε κάτι προς τον την ίδια ομάδα, απλά η μετάβαση του Ολυμπιακού. Ναι, κατάλαβα, που φουλ επαγγελματίας, ας πούμε να έρθεις πάλι ένα σε άλλα, σε έναν ήμι επαγγελματικό. Ναι, όπως είναι τα πράγματα. Ναι, εντάξει, συμβιβάζεσαι. Συμβιβάζεσαι με κάποια πράγματα, αφού πήρες την απόφαση να επιστρέψεις, να συμβιβαστείς. Το δύσκολο ήταν ότι υπήρχε πάρα πολύ πίεση για πάνω το πάλι. Και έπεφτε πολύ βάρος σε μένα. Ήταν η στενοσαβής, επειδή ήμουν και άνθρωπος που ήθελε να κερδίζει, δηλαδή δεν ήμουν άνθρωπος που... Μα μου σε φάνηκε, είναι στη μωρία του χρόνου. Ναι. Δηλαδή ήμουν άνθρωπος που θα τα έδινα όλα για να πετύχω στόχο μου. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση
να κερδίσει τα παιχνίδια για να κερδίσει το πρωτάθλημα στο τέλος. Άρα, ναι, η όλη πορεία το 92-93 που πήραμε τελικά τον τίτλο στο τελευταίο παιχνίδι μαζί με τον Απόλλωνα στο Μακάρι. Ναι. Τα καταφέραμε στο τέλος. Το τέλος ήρθε παρά τη μεγάλη πίεση που, ναι, 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 που υπήρχε. Και ήταν μια, και μια μεγάλη εικονοποίηση. Έζησες πάντα σχήμα το ροδόρε βλέποντας το πολλές διαφορετικές δεκαετίες. Ξεκινώντας προσφεριστής της δεκαετίας του 60, τη δεκαετία του 80, μετά στη δεκαετία του 90 και πλέον έζησες εποχές στις οποίες συνέβηκαν πάρα πολλά πράγματα ως προς την εξέλιξη του ποδοσφαιρού σε Κύπρο και Ελλάδα, που ας πούμε τα τελευταία χρόνια μπορεί εμείς οι πιο νεαμέντες εσαμέντες τόσο τεράστιες αλλαγές ως προς το πώς έγιναν τα πράγματα. Έγιναν, ναι, έγιναν αλλαγές τεράστιες, είναι αλήθεια. Εδώ το 92-93 έγινε η υπόθεση Post-Mart. Ανατράπηκαν τα πάντα. Και όλοι πιστεύουν ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ο Post-Mart ήταν και σύμπολο, ας πούμε, ότι κέρδισε ο Post-Mart τη δίκη. Αντί μόνο αν κέρδισε ο Post-Mart τη δίκη. Ήταν πολιτική απόφαση ακόμα και των δικαστηρίων. Αλλά διότι θέλαν οι μεγάλες τότε, ειδικά η Δυτική Γερμανία, αλλά και γενικά αυτοί που ήθελαν την παγκοσμιοποίηση να φιλελευθερωποιήσουν την εργασία. Δηλαδή να μπορείς να πηγαίνεις, να μεταφέρεται προσωπικό, να εργάζεται όσο πιο φτηνά μπορεί. Αντιλαμβάνεσαι αυτό, ήταν οπότε, μια εργατική επανάσταση. Ναι, και πετύχαν το κοινό που ήθελαν. Και ξεκίνησε μου ποδόσφαιρο. Μιλούμε για μια πραγματικά επαναστατική αλλαγή. Απόφαση. Απόφαση. Ναι. Που, όπως εφάνηκε, βοήθησε να εξελιχθούν και οι παίχτες. Εκείνο που βοήθησε είναι σιγά σιγά, step by step, βήμα με βήμα, διότι αν θυμάσαι πότε φιλελευθερωποιήθηκαν τα πάντα στην Κύπρο, ήταν, γίνηκαν 5 ξένοι, μετά έγιναν... Ήμασταν από 2-3, μετά το 93-3, μετά πέντε, και μετά φιλελευθερωποιήθηκαν τα πάντα. Τούτον ευνόησε παραπάνω τις ομάδες της Κυπριακές στο να έχουν πλέον πρόσβαση σε παίχτες του εξωτερικού εργαζόμενους, διότι και ποδοσφαιριστές εργαζόμενους. Άρα σε ξένους εργαζόμενους, όπως π.χ. ποδοσφαιριστές, διότι είναι το επάγγελμα του ήταν των ποδοσφαιριστές, να έρθουν στην Κύπρο, να ανεβάσουν το επίπεδο και να δώσουν τη δυνατότητα σε ομάδες κυπριακές να έχουν συμμετοχή σε ομίλους του Champions League, του Europa League και να ανεβάσουν και το επίπεδο φυσικά. Με τους ξένους όμως, ίσως υπάρχουν διάφορες αποφάσεις. Χάθηκαν η ισορροπία του πώς ήταν. Δηλαδή, ένα Κύπριο έρχονταν στην αρχή και ο ξένοι. 3-5 και θεωρούσαν ότι υπήρχε ένα ανταγωνισμό υγιής. Τώρα, ίσως το που δικονούνται πλέον 15 και ακόμα κάτω των 22, μεγαλώσει σημείο που λαλείς τώρα εγώ να πω τον Κυπρίνο να τον μεγαλώσω και να μην φέρω τον έτοιμο 21 χρόνο, ας πούμε. Ναι, βεβαίως δημιουργήθηκε. Βεβαίως και δημιουργήθηκε εις βάρος του Κυπρίου. Ναι. Δηλαδή τα όλα δεδομένα που η όλη εξέλιξη στο ποδόσφαιρο των δικών μας, των Κυπριακών, ευνόησαν τα σωματεία με ποια έννοια, ότι μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε επαγγελματίες, σε εργαζόμενους ποδοσφαιριστές, ξένους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Άρα ήταν εύκολη πλέον η πρόσβαση. Μπορούσαν να διαλέξουν αν είχαν καλό σκάουτινγκ, με οποιοδήποτε τρόπο αν είχαν το σκάουτινγκ, να επιλέξουν καλούς ποδοσφαιριστές, να στελεχώσουν τις ομάδες τους. Και αυτό ήταν σίγουρα εις βάρος του ντόπιου του ποδοσφαιριστή του Κύπριου. Ο συναγωνισμός, ο ανταγωνισμός πλέον εξεφυγέ εναντίον του Κυπρίου του ποδοσφαιριστή. Άρα για τον Κύπριο ήταν πλέον το να συμμετέχει σε δεκάδα ομάδας στοίχημα. Ακόμα και σε αποστολή. Διόκριση. Ακόμα και σε αποστολή. Αλλά ήταν στοίχημα, ναι, ήταν στοίχημα. Και έρχομαι και λέω για να συμμετέχει αφού οι Αλάνες εφύγαν και μπήκαν οι ακαδημίες. Ποιες ακαδημίες? Πώς είναι, νομίζω, με ναι, ποιες ακαδημίες. Δηλαδή, αυτές οι ακαδημίες είναι οι ακαδημίες που έχουν στο εξωτερικό και προετοιμάζουν, ας πούμε, παίχτες στο να φτάσουν να κάνουν επαγγελματική καριέρα. Ήταν τέτοιες οι ακαδημίες οι Κυπριακές? Εγώ λέω όχι, χωρίς δεύτερη σκέψη. Ίσως και να το τον που ανέβασε τον 21 χρόνο, όμως, και μου λέει ότι τα 16 του ξένου στην Ολλανδία, στη Γαλλία, στην Πορτογαλία,
ως τα 20 είμαι του Κυπρέου, εντιαμίζει τον gap που τους κάνει, εντιαμίζει τον gap που τους κάνει. Το 16 με 20 είναι το μεγαλώνει η διαφορά μέσα. Ναι, είναι, άρα εντιαμίζει που η διαφορά. Ναι, βέβαια, βεβαίως. Αλλά σε άλλες χώρες, επειδή τους προτιμάζουν, και πιο μεγάλες χώρες, και παίρνουν από πολύ μεγαλύτερα δείγματα, ποδοσφαιρικό υλικό. Και ακριβώς. Τους προτιμάζουν και σωστά. Έχουν και τις υποδομές, έχουν και το χρήμα. Έχουν όλα τα απαραίτητα έτσι, εργαλεία στο να δημιουργήσουν έναν ποδοσφαιριστή που να μπορέσει να κάνει μετά επαγγελματική καριέρα. Σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Μπορεί να μην είναι στην ομάδα, μπορεί να είναι κάπου αλλού. Είδαμε πολλά παραδείγματα. Έχει πολλά παραδείγματα που φεύγουν από ακαδημίες μιας ομάδας και πάνε και κάνουν καριέρα σε άλλες ομάδες. Ναι, ναι. Όμως στην Κύπρο, ακόμα τώρα τελευταίως έτσι πάει να γίνει κάτι σε κάποιες ακαδημίες, όχι σε όλες. Ναι, ναι, σε συγκεκριμένες μετρημένες τα δάχτυλα. Μετρημένες τα δάχτυλα. Άρα, ναι, όσον αφορά τον ανταγωνισμό, υπάρχει μεγάλη, έτσι, μεγάλη διαφορά όσον αφορά, ας πούμε, το τι έχει ο ένας για να φτιαχτεί και τι έχει ο άλλος για να φτιαχτεί. Ναι. Και το αποτέλεσμα... Άρα αμέσως αλλάζει η ζυγαριά, αμέσως, το... ναι, αμέσως πάει προς τα κάτω του Κύπρου και του ξένου για να ανεβαίνει ο Κύπρος, για η ζυγαριά μιλώ. Ναι. Στην πρώτη καριέρα, μετά και ως το τμήμα σκάουτινγκ, αλλά είδα μια ιστορία, να μας πεις το ένα ντοκουμέντο για το άλλο, που είσαι με το Τόνι Σαβέσκη στην εργασία σας και νιώσεις ότι είσαι σου πει και η γενέκα σου ήταν κομμάτι της εργασίας, όταν ήδη είσαι φύγει ή πριν ξεκινήσεις, ήταν ιστορία. Εννοείς... Να δουλέψετε μαζί με το... Όχι, είναι η γενέκα μου. Ο Τόνι γιατί θέλει, έκανα την πρόταση του Τόνι στον Απολλώνα. Ο Τόνι ξέρε εγώ ότι που παίχτης ασχολούμουν, ότι άβαζα, ήθελα να γίνω προπονητής, γιατί ξέρω ότι πριν που είχα το σκουλούκι μέσα μου. Για τον λόγο ήρθε να... Να σου πει σαν συνεργάτης. Ναι, εγώ σταμάτησα για να μην κουμίζει, διότι όταν έβασα τον Τιγενή, όταν ήμουν προπονητής τον Τιγενή και ανέβηκε πρώτη κατηγορία, αντί να μου δώσει την ευκαιρία στην πρώτη κατηγορία, όταν σκέφτεσαι κομματικά, ας πούμε, να αφήσω τον Ομονιά την προπονητή του Διγενή, τα σκέφτεσαι πολιτικά ή κομματικά. Ναι, είπα, κανεί θα σταματήσω. Ναι, ναι. Τέλεια, ναι, κάνει. Πάλι να μπαίνουν τα... Φτάνει. Ναι. Είπα, φτάνει. Και ήρθε ο Τόνι μετά, ξέρεις, εν ήθελα να συνεχίσω, είπα να σταματήσω και ενώ έμπισε με και η γυναίκα μου, δηλαδή είμαστε φίλοι συμπαίκτες για να το βοηθάς αυτά όλα. Και πάλι ξεκίνησα. Αλλιώς δεν θα ξεκίνησα. Αν ήταν άλλη περίπτωση. Ναι, ναι. Και πώς ήταν τα πράγματα τότε, ήταν και μια δύσκολη περίοδο. Διάμε στο Απολλώνα, πρόεδρος είναι ο Λάμπρος Χριστοφή. Ναι. Και φύγαμε. Φύγαμε, γιατί ήταν ένα παιχνίδι Κυπελλού, όπου τότε ο πρόεδρος δεν ήθελε να βάλουμε έναν παίκτη από το όνομα. Γιατί είχε πληροφορίες ότι ίσως να τον επηρέαξαν κάτι. Και εγώ είπα ότι Τσόνι, αν να πάει να το πει ο πρόεδρος του παίκτη, αφού σίγουρος, ότι έτσι, ποιά με τον βάλουμε. Αλλιώς δεν τον βάλουμε. Γιατί μας δηλαδή, δόκει αυτά στοιχεία. Ότι... Να πάει το πει ο ίδιος. Ότι έτσι, κύριε, έχουμε εντός πληροφορίες, δεν θα παίξεις. Βάλαμε τον παιχτή και κερδίσαμε. Μάλιστα. Αλλά χάλασε η σχέση. Ναι, είναι εντύνο το κλίμα, χάλασε ό,τι βήθηκε μιλόντια. Ναι. Ήταν η δεύτερη φορά που ναι, κάτι άλλο... Ναι, ότι ας πούμε διαφωνήσαμε, ήταν έντονη διαφωνία, μπορώ να φανταστώ τις διαφωνίες που μπορείς με τεχνική ηγεσία, με την διοίκηση, σε πράγματα πώς συμφωνούν. Ναι, ναι. Όχι ότι τσακωθήκαμε απλώς, εμείς επαλάμε τον παίχτη, δεν ακούσαμε τον πρόεδρο. Έγινε μια... Έγινε αρέσει τούτο. Ναι. Και μετά μας χαλάσουν οι σχέσεις διοίκησης και διαφωνία, είναι δύσκολα το κλίμα να επιστρέφει. Και ακολούθησα στην Ομόνοια, στο team,
ήταν πάλι ιδιαίτερο. Μετά ήρθε η πρόταση που τον Δόρνο Σεραφή. Να πάμε στην Ομονία, πήγαμε. Πήραμε το πρωτάθλημα και χάσαμε και το άλλο. Είχαμε δύο χρονιές που μπορούσαμε να περνάμε δύο πρωταθλήματα. Θυμάμαι ότι η Ομονία τότε παίζει έτσι, παίζει φοβερό ποδόσφαιρο. Πολύ ώρες να λέει την μπάλα, φοβερό ποδόσφαιρο και χωρίς να έχει, αν δεν κάνω λάθος, με το τόσο μεγάλο... Το ρόστερ εννοείς. Ναι, ρόστερ προϋπολογισμό. Όχι, ναι, δεν είχαμε. Μεγάλο ρόστερ, ναι, δεν είχαμε μεγάλο ρόστερ, αλλά είχαμε καλούς παίκτες όμως. Είχαμε και κάποιους Γερμανούς οι οποίοι πράγματι βοήθησαν την ομάδα. Δηλαδή ήταν ο Στέφαν Μπράσας, τότε ήταν ο Χάπερ, ήταν ο Κράιλιχ, αλλά ο Κράιλιχ ήταν ένας στόπερ ο οποίος εντάξει ήρθε με προβλήματα στα γόνατα, αλλά δεν είχε τα προβλήματα, ήταν μια μήνα μόνος του. Ο Πράσας είχε πρόβλημα με το πόδι του, δηλαδή ακόμα και με πρόβλημα στο πόδι έδειχνε ότι ήταν ανώτερο σαν τερματοφυλάκας του Βολιβού. Και ο Χάπερ ήταν γέρι στο κέντρο. Βοήθησαν πάρα πολύ. Και με μεγάλη διάρκεια. Και σταθερότητα ήταν καλή. Ναι. Και είχαμε τους δικούς μας. Ήταν ο, τότε ήταν ο Γιώτης ο Παναγιώτου, ήταν ο Μίτσιγκας, ήταν ο Νικόλας Γεωργίου, ήταν ο Θεοδότου, ήταν ο Χαρίς ο Νικολάου, ήταν ο... Ήρθανε πολλά καλή Κύπρη. Ποιο? Πολλά καλή Κύπρη με... Ναι. Με μεγάλη διάρκεια τζίδι. Ναι. Ήταν ο Μαλέκος, ήταν ο... ο Ραόφμαν. Μετά ήταν και ο... ήταν ο Βέσκο Μιχαήλωβιτς. Μια μεγάλη δύναμη, φουρνιά. Και που το τότε, στο σήμερα, βλέπουμε μια Ομονία να επιστρέφει σιγά σιγά στην διεκδίκηση του τίτλου, την είσοδο της στους ομίλους του Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Βλέπουμε να γίνεται, να δουλεύουμε σε κάποια πράγματα καλύτερα ως άτομα που είμαστε μέσα στον χρόνο, μπορεί ο κόσμος να έβλεπε μερικά πράγματα. Άμα είσαι στον χρόνο, δούλεψες κάποια μικρά που μπορεί να φαίνονται στον κόσμο, να αντιλαμβάνεσαι. Όχι, εγώ είναι από το άλλο. Ότι, δηλαδή, όταν ήμουν εγώ στο σκάουτινγκ μαζί με τον Ευαγόρα, γνώρισα με τον Λίμανο. Δηλαδή φαντάστηκες τώρα που προμονήσεις ο Μονάου Μπέρκ, ας πούμε, να μην μιλάει με τον Ταραμπουλούτζη ή με τον Νεόφαινο Δάρκο. Γίνεται έτσι πράγμα. Ένιση. Κάπου ένα στραβώσει αργά ή γρήγορα. Δηλαδή, μικρά-μικρά. Είναι μικρά-μικρά, πολύ μεγάλα-μεγάλα. Μπορεί να τα ξέρει ο κόσμος. Ναι, ακριβώς. Μικρά-μικρά αλλά... που εσύ τα αντιλαμβάνεσαι σαν άνθρωπος έτσι, που έπαιξε, έτσι. Ήταν προπονητή. Άρα, ο πρόεδρος, δηλαδή, ο πρόεδρος επιβάλλει κάποια πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορεί ο προπονητής να μιλά μαζί με τους σκάουτ. Είμαστε εκεί, φεύγουμε, ή φεύγει ο προπονητής. Απλά πράγματα. Ή συνεννοούμαστε και μένουμε όλοι. Αν το άλλο που έδωπο χαλή είναι ένα συγκριστήμιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι ο Παπασταύρου ήταν θεωρώ λαχείο για την Ομονία με την έννοια ότι είχε τα λεφτά, τα έβαλε. Ένα άνθρωπος είπε ευαδία στελέχωσε την ομάδα με τις αρμοδιότητες του καθενός κατανεμημένες. Εσύ θα κάνεις αυτήν τη δουλειά, εσύ αυτήν τη δουλειά, εσύ αυτήν τη δουλειά. Άρα μια μεγάλη ομάδα. Και συνεργάζεται σαν ομάδα. Και χωρίς ο κανένας εγκατονίδη μες τα πόσκα, αλλά συνεργάζεται. Μάλιστα. Και ο καθένας μες ευθύνες. Αλλά και η συνεργασία θέλω συνεργασία. Και ό,τι μιλά, ας πούμε, μαζί με τον προβλήτη του λέει, μπορεί να του πει, χωρίς, ας πούμε, γιατί δεν κάνεις αλλαγές. Είμαι σίγουρος ότι θα του επιχειρηματίας είναι γιατί δεν κάνεις αλλαγές. Να θέλει να πάρει απάντηση. Ένας επιχειρηματίας ελέγχει τον κάθε έναν άνθρωπο γιατί δεν δουλεύει σωστά. Πώς μπορώ να το βελτιώσω. Μπορεί να είπε, μα γιατί ο τάδε παίχτης μας βγήκε. Είμαι σίγουρος ότι να το είπε. Ξέρεις, αλλά ξέρεις. Όχι με κακό. Όχι με κακό. Το να διορθώσεις τα πράγματα. Ναι. Να δημιουργήσεις πρόβλημα. Με τη θετική έννοια της ερώτησης. Γιατί πολλές φορές η ίδια ερώτηση που μπορεί να γίνει γιατί είναι γενναιό του, γιατί παίζει. Ενώ λόγω που πολλοί προμονητές τσακωθήκαμε τις διοικητές. Ναι.
Δηλαδή, άλλο να μιλάς και να προσπαθείς να βελτιώσεις κάποια πράγματα, να βρεις το λάθος, έτσι. Διότι μπορεί να υπάρχει, να υπάρχει κάτι που μπορεί να διορθώσεις και να γίνει καλύτερο, αλλά να μην το αγγίξεις. Ναι, ναι. Άρα πρέπει να το αγγίξεις. Συνήθως ο τρόπος. Αγγίξεις ναι. Να ναι. Πει όλος είναι μου επεμβαίνει τώρα μες στη δουλειά μου. Ναι, ακριβώς. Άρα εγώ θεωρώ ότι ο Ασταύρου, κούντες τηλεασκέψεις που κάνει, είμαι σίγουρος ότι μιλά. Και ζητά κάποια πράγματα που γνωρίζει απόψεις και κρίνει φυσικά. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που είναι εκεί είναι άνθρωποι που έχουν γνώσεις ποδοσφαιρικές. Φαίνεται ότι συνεργάζονται, δηλαδή δεν μπαίνει το εγώ, φαίνεται ότι συνεργάζονται, ότι ο καθένας έχει τις ιδέες του, μπαίνουν κάτω, αναλύοντες, συζητούντες και σημαίνει ότι πάντα βγαίνει το, το καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά με σίγουρος ότι συζητούν με την καλή έννοια και τη θετική έννοια. Για να βρουν, να βρουν τη λύση. Τη λύση. Και φαίνεται νομίζω με την απόδοση το πώς λειτουργεί. Ναι, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο ουσιαστικά η Ομόνια κατάφερε να κάνει μια ομάδα όχι να παίζει το φοβερό το ποδοσφαιρό, αλλά να είναι ομάδα, να βγάζει μια τακτική και να έχει ένα στίγμα τακτικής, δηλαδή να δυσκολεύεται να της βάλεις γκολ, που είναι πολύ σημαντικό, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια μια ομάδα, μια ομάδα. Μα πολλές φορές η Ομόνια και τα προηγούμενα χρόνια είχε το θέμα ότι έβαλε γκολ, αλλά είχε τον πολύ εύκολα. Μπράβο. Άρα, το ότι κατάφερε να σταθεροποιήσει τακτικά και να κάνει να δημιουργήσει ένα σύνολο που να την βοηθά στο να βλέπει τους στόχους της μέχρι το τέλος να τρέχουν, μέχρι το τέλος, είναι πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι ότι κατάφερε παρόλα τα προβλήματα της πανδημίας, κατάφερε να εκπροσωπήσει την Κύπρο. Εντάξει, δεν πήρε το πρωτάθλημα, αλλά αφού ήταν πρώτη μέχρι εκείνη τη στιγμή, πήραν διαβάσει την Κόπη να την εκπροσωπήσει την Κύπρο. Και μάλιστα εκπροσώπησε την, θα έλεγα, επάξια. Δηλαδή, έβγαλε την Κύπρο ως προπρόσωπη. Κατάφερε να μπει στους ομίλους του Europa League. Σημαντικό. Να έχει μια αξιοπρεπέστατη παρουσία, να εξαιρέσω το τελευταίο παιχνίδι που έφαγε 4 γκολ η Ομόνια με την Ετχόβεν τα δύο τελευταία στα τελευταία λεπτά. Σε το οποίο ήταν τζεντερός διαφορετικός. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, θεωρώ ότι ξαφνικά έγινε μια ομάδα που να μπορεί να πρωταγωνιστεί, να διεκδικεί τους στόχους της μέχρι τέλους, να παίρνει την ευκαιρία της στο Champions League να μπαίνει στους ομίλους του Europa League, να εκπροσωπεί την Κύπρο στην Ευρώπη για να πηγαίνει και καλά, να δυσκολεύονται ομάδες ποιοτικά καλύτερες να τις βάζουν γκολ, να τους βγαίνει ψυχή να τις βάλουν γκολ, να στέκει αξιοπρεπέστατα και να χτίζει μια ομάδα που παρόλο με το να χτίζει μια ομάδα που να χτυπά, παρόλο που μπορεί ίσως να μην είναι έτοιμη, να χτυπά παιχνίδια στην Ευρώπη, παιχνίδια στο πρωτάθλημα, παιχνίδια στο κύπελλο, παιχνίδια με εθνικές ομάδες κάποιων παιχτών. Δηλαδή μέσα από όλον αυτόν τον κυκαιώνα της πανδημίας και να είναι και συνεχόμενα αυτά τα παιχνίδια, χωρίς να παίρνει ανάσες. Δεν υπήρχαν 10 Μπράβο, ναι, ακριβώς. Να μην παίρνει ανάσες και να είναι εκεί. Άρα αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Και εδώ, να έρθουμε κάποια αποτελέσματα, μην πεις ειδικά, που ελπίζουμε στην Κυπρέη, θεωρούμε πάντα τη μικρή εικόνα της εβδομάδας τσίνης και τούτα που είπες να τα βάλει κανένας κάτω είναι να πει ρε, μα τελικά είναι πολλά παραπάνω τα πράγματα που πρέπει να δούμε παρά μια ισοπαλία που έτσι, να έρθει με τον Ερμή μες το... Έτσι. Είναι πολλά που πρέπει να δεις, ναι. Πάρα πολύ. Όχι τι είναι το αποτέλεσμα της μιας εβδομάδας. Ναι, δηλαδή και το ότι, ας πούμε, εγώ κρατώ και μια δήλωση του Μπέρκου, είπε ότι μέσα στην προετοιμασία της ομάδας, μιλώ για τα ευρωπαϊκά, είναι και το πνευματικό, ψυχοπνευματικό στοιχείο, δηλαδή το να αντέχεις σε δύσκολες, όταν σε δύσκολα παιχνίδια, ναι, μπράβο, κάτω που πίεση, να τα ξεπερνάς και αυτά. Ναι. Δηλαδή, και τούτα χτίζεις άλλο ένα μέρος της κουλτούρας της ομάδας, που έτσι πάει και με το τακτικό κομμάτι, διότι το αντέχεις είναι τακτικό και τούτο είναι τακτικό κομμάτι. Και το ψυχολογικό είναι. Ναι, βεβαίως είναι.
μέσα στην προετοιμασία την ευρύτερη, με την ευρύτερη έννοια της ομάδας. Μα είδες ή με τις μεγάλες ομάδες χρησιμοποιούν το κομμάτι το ότι φάμε γκολ, ας πούμε, επειδή πολλές φορές ξεκινά μια ομάδα να κάνει μια δεκτική, το φάει τρίτο στο πρώτο λεπτό, είναι μόνο πει, όχι, με είδε προσιλωμένη στην δεκτική, πώς την κάνουμε, άσχετος αν φάμε γκολ. Μάλιστα. Που σημαίνει προσιλωμένο και αλλά ψυχικά. Αλλά μπράβο, πρέπει να είσαι δυνατός ψυχοπνευματικά για να το αντέξεις. Και τώρα έτσι ο κόσμος της ομονίας, δεν είπαμε κάτι για τον κόσμο που έχει σαν ομάδα. Κοιτάξτε το... Έτσι έρχεται πάλι τον κόσμο σε διάφορες φάσεις. Φαντάζομαι ότι θεωρούν και τώρα όσο θα πει μετά από τόσα χρόνια και πάλι... Ναι, κοιτάξτε, έζησα τον κόσμο, έζησα τον κοινό προμονητή, ας πούμε, έζησα τον που μας εγωνάζονταν, είσαστε αχάπαροι πίσω μας. Νιωτώνει, έζησα και τούτο, εντάξει. Ξέρεις, ο κόσμος, άμα δεν ικανοποιείται με κάτι, πάντα έχει κόσμο που εκτιμά, έχει κόσμο που... Ουξιάντη είμαι το πρώτο... Ναι, έχει κόσμο που σέβεται, έχει κόσμο που για τους δικούς του λόγους, για το εγώ του, ας πούμε, ή κάτι την άποψή του την ποδοσφαιρική. Συμφωνώ ρε παιδί μου με τον τρόπο που παίζει, συμφωνώ με τον τρόπο που κερδίζουμε τα παιχνίδια ή τέλος πάντων εγώ θέλω κάτι διαφορετικό, θέλω την ομάδα να βάλει τρία στο 20 λεπτό ή τέλος πάντων να μην αγχώνουμε να κερδίζουμε. Ναι, ναι. Ναι, εντάξει, και τούτες οι εποχές ήταν κάποτε. Ναι, ναι. Ναι. Αλλάσσουν τα πράγματα, δηλαδή δεν μπορεί μια ομάδα, πια στη Λίβερπουλ, ας πούμε, παράδειγμα, 30 χρόνια πια πρωτάθλημα. Ξαφνικά πιάνει πρωτάθλημα, πιάνει και Champions League και είναι και μια ομάδα μοντέλο για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και από την άλλη μεριά... Αλλά εννοώ, μετά από 30 χρόνια όμως. Και με είναι Champions League και τώρα, αλλά λέω, κινδυνεύει να μείνει εκτός. Ναι, ακριβώς, 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 ακριβώς. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μέσα από τούτα που βλέπει ο κόσμος, έχει ο καθένας τη δική του άποψη. Αλλή μόνο να έχουν όλοι την ίδια άποψη, να ακούσεις. Εσύ το πες μαζί με το που θα δεις, ότι και ήταν και μια ερώτηση, συζητούν τον και είπες, ότι μα άλλαξε τώρα η ιδέα σε σκρίνη με το που πες, άλλαξε τον τίνη της ομόνιας, εμείς εμπέρναμε το 80, βάλαμε τρία μας στους αλλήν και εδώ και τώρα εμείς καθόμαστε ένα μήνα. Μα η ομόνια του ότι άλλαξε τον τίνη. Ναι. Μα ο Τσιόρος άλλαξε. Ποιος? Ο Τσιόρος και η ανάγκες άλλαξε. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να δεχτεί ο ομόνια της. Ο ομόνια της πάει στη χρυσή δεκαετία. Εντάξει. Επειδή ακούω το πολλά του. Ναι, πάει αμέσως στη χρυσή δεκαετία. Η αύριο του Αμπουέλ μπορεί να επιστρέψει, δηλαδή κάποιος τώρα να επιστρέψει. Μπορεί να περάσει η κρίση του Ζωταβόλη και να επιστρέψει. Ο Αποελίστας να σκέφτεται τη χρυσή εποχή του Champions League, τους 8, δώσε πια έναν το πρωτάθλημα. Δηλαδή, να έχει μέσα του απαιτήσεις πολλά ψηλές και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, όταν έχετε εμφανίσεις που ένα σφίγγεσαι να φτιάξει η ψυχή του να κερδίζει η ομάδα του. Δεν θα τον έχετε. Ο Ιάννης ο Ιωάννης την πρώτη συνέντευξη. Πάντα, συγγνώμη που σε αγωγητώ, πάντα μένει η εικόνα του πρότυπου της εποχής. Ναι, ναι. Δηλαδή, το, μα, ρε παιδί μου, επί Γιωάννου, θυμάσαι να παίζαμε. Να τώρα είμαι μαπά που παίζουμε. Ναι, ναι. Δηλαδή, ενώ σχολιάζω. Έτσι. Κερδίζουμε, αλλά δεν παίζουμε μαπά. Δεν το ευχαριστούμαστε. Να το συγκρίνει. Ναι, δάμε, θα καταλήξω ότι ο Γιωάννου, ο Ιωάννης, ο Ιωάννης, ο Ιωάννης, πέντε ότι όταν είναι προκλησία στους 8, αυτή ίσως να ήταν μια από τα μεγαλύτερα κακά του από έλα, τότε προκληθήκαμε. Ναι. Και δηλαδή καταλαβαίνει το μεγλικά χρόνια μετά τι εννοούσε. Ότι πλέον οι απαιτήσεις, δηλαδή το απολύστα είναι 8 του τσόπου, δεν ευχαριστηκέται με τίποτε ιδιότερο. Ναι. Έτσι. Αφού έτσι είναι. Ναι. Δηλαδή να βγάζεις ο καθένας, ομάδα του, τι είναι η ομάδα που πιέσαι στους 8. Μάλιστα. Μάνε ομάδα του, να σκοτώνουμε ένα δέρο. Ας πούμε το Ερμήν της Σαλαμίνα, να το λέει ο Αποδίστας. Όπως και ο Μονιάτης. Έτσι. Ή εντάξει, ο Ορθοσιάτης δεν ξέρω. Ήταν η δεκαετία του 90 με τα Ντάβο, έτσι τα συνεχόμενα πράγματα. Ναι, αλλά εντάξει, και παίξε το παρόλο που ήταν πολύ καλή ομάδα της, δεν έχει κάτι να θυμάται, δηλαδή φανταστικό ο Ορθοσιάτης. Την πενταετία, την τελευταία πενταετία του... Όχι ποδοσφαιρικά είναι ο ποδοσφαιρικά. Μια επιτυχία να πεις ότι έπαιξε τον τόπο. Ναι. Εντάξει, ήταν άλλες εποχές. Ναι, και διαφορετικές συνθήκες τις τελευταίες 20 ετία.
της κάθε ομάδας, ναι, τις ιδιαιτερότητες. Και το, έτσι τώρα το πράγμα μας είναι πολλά ιδιαίτερο. Ιδιαίτερο, λαλούμε το εμείς γιατί μπορεί να θέλουν και πρέπει να ιδιαίτερα είναι όλα πράγματα. Η Μπαρτσελόνα φάντες που την Κάτιθ που ήρθε μου δεύτερη ναι, καλύτερα. Η Λίβερπουλ φάντες που είναι Αταλάντα, mm-hmm, μες την έδρα της. Σωστό. Φορούμε αποτελέσματα που δεν περιμένας. Και άμα τα βλέπω στην Κύπρο, παραξενεύκουν και οι πίεση όπως λένε οι κάποιες μεγάλες ομάδες είναι απίστευτο. Μα εφάστε που την κάνουμε, εντάξει, παίζουν και γίνημα πανέντρε. Ναι, έχεις δίκιο, δηλαδή το ποδόσφαιρο πλέον άλλαξε, δηλαδή μπορεί ο άλλος να χρησιμοποιήσει μια τακτική, για να έξυπνη τακτική να σε μελετήσει και να τύχει μια μέρα καλή να σε περιορίσει, δηλαδή πράγματα του βγει η τακτική του, να είναι και λίγο αποτελεσματικό και να σου κάνει και την έκπληξη. Ναι, να συμβεί. Σε βάθος χρόνου ζεις παραπάνω βαθμούς, αλλά το έναν το μάτς. Ναι, να συμβεί. Ένα συμβεί. Και για να μην προκαλεί τα ερωτηματικά, τα αρνητικά, τα σχόλια. Ναι, εντάξει, ζωντανό το ποδοσφαίρο, έτσι, γιατί είναι κάτι που ο κόσμος ασχολείται πολύ και θα πάψει πως έτσι να έχει την δική του την κριτική προπονητική άποψη. Ναι, ναι, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι ο προπονητής ο ίδιος που κρίνεται από τη διοίκηση και τους συνεργάτες. Έτσι, και από τον κόσμο, απλά πρώτα απ' όλα θέλει να κερδίσει. Ναι, όσον αφορά τα αξιολογήσεις του προπονητικού, του προμονητή και του team του, ναι, εκείνος μπορεί να το κρίνει, εκείνος που έχει τις περισσότερες πληροφορίες πάνω κοντά. Διότι ο φιλάθλος είναι ένα παιχνίδι, δεν ξέρει τα υπόλοιπα. Να αξιολογήσει. Άρα ναι, ο εκείνος που να αξιολογήσει, εκείνος πάνω κοντά και βλέπει. Όμως είναι και εκείνη η διοίκηση. Ναι. Κύριε Γιώργο, δεν ξέρω, νομίζω καλύψαμε το μεγαλύτερο φάσμα και της δικής σας καριέρας και το δόν. Μόνον έναν γκολ θα έμεινε να θυμηθούμε με την ΑΕΚ, το κέντρο της, του γηπέδου σχεδόν και κατέληξε μέσα στο άμμα σχεδόν. Ναι, 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 με τη δυναμό τρέσης. Μάλιστα. Ναι. Ήταν πολλά καλύτερα. Νομίζω είναι το πέτο των καλύτερων γκολ στην ιστορία της ΑΕΚ. Αξιολογήσαν τα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, είναι μέσα στα πρώτα. Επειδή ήταν απλά ένα σούτ που εκκρεμάζε. Ήταν ένα σούτ που κατάληξε. Ήταν γκολ πρόκληση, ήταν το 3-1. Ήταν και κρίσιμο. Ναι, ναι. Άρα σημαντικό για το εγώ. Ναι, ακριβώς. Εκτός του πώς μπήκε τον γκολ, δηλαδή το πόσο θεαματικό ήταν, ήταν και σημαντικό. Και με την Ομόνια είπαμε ήταν τα τέρματα με τον Απόλλωνα. Την Ομόνια με τον Απόλλωνα, ναι, στον τελικό. Το ένα στον τελικό, στο Μαγάριο και το άλλο στο Τσίριο, το παιχνίδι προαθήματο. Και έτσι κλείνοντας, ένα μία προς τον κόσμο της ομονίας που σε θωρεί και σε ρετάσει δεξιά-αριστερά και για την ομάδα του και δεν ξέρω όσα δεις, νομίζω έζησες υπάρχουν ποδοσφαιριστές ότι πολλές φορές ήταν καλοί και είναι συνδυάσαν το ταλέντο τους ίσως με καλές εποχές, συμβάλλαν και γίνει μια καλή εποχή. Αλλά ο Γιώργος Σαβίδης συνέβαλε και στην αφήγη εποχή στην ομάδα και στον αφήγη εποχή στην ΑΕΚ. Πόσο σε ηγεμόνι του και για τον κόσμο. Ναι, κοίταξε, είμαι γεμάτος. Με τον εαυτό μου είμαι γεμάτος, είμαι ήρεμος, είμαι πράγος, είμαι ισορροπημένος. Γιατί αν πάω πίσω και πω ας πούμε τι έκαμα, ναι, είμαι happy. Δηλαδή είμαι μέλος μιας οικογένειας που αν την κατάξεις ταξικά ή ταυτοχή και κατάφερα ας πούμε να κάνω μια καριέρα, να τελειώσει, να συνεχίσω μετά και σαν προμονητής, μετά σαν άνθρωπος μέσα στην κοινωνία. Νιώθω ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμής η ζωή μου γενικά και ποδοσφαιρικά και κοινωνικά ότι με γεμίζει και δεν έχω κανένα έτσι. Πιο σημαντικό. Παράπονο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε
τρίτη το γκολ. Σαββίδης έτοιμος για το γκολ. Ένα μηδέν για την άλλη. Έρχεται ο Σαββίδης και θα καμάσει ο Πλασέ, κάνει το 4-0. Σαββίδης, θα δούμε, θα κάνει Σαββίδης πάντα και θέλει την πάντα στα δίκτυα. Και σε τρέχει ο Σαββίδης, κάτω σου είναι το 2-0 για την ΑΕΚ. Σαββίδης, δεν κάνει το σου. Το παρασυράκι του Μίρτσου και είναι το 4-1. Πάντησα πάντα με τα κουνά για το Σαββίδη, το σούτ από το Σαββίδη και είναι το 5-1. Κάντο σου το Σαββίδη και είναι το 1-0. Συγκλίνει προς το κέντρο ο Σαββίδης, πάρα για τον Δημητριάδη, τα κουνάκι για το Σαββίδη και είναι το 3-0, ένας έξοδος συνδυασμός. Τώρα είναι που θα φύγω σίγουρα, σαν πρωταθλητής. Γιατί πρέπει να διαλέγει ένας άνθρωπος που δεν πρέπει να φεύγει. Τον άκουν τον αγαπάνε.